Καλημέρα κύριε Κατηφέ. Καλή σας ημέρα. Πώς πήγαν τα πράγματα χθες, ποια είναι η εντύπωση που έχετε αποκομίσει, η πρώτη εικόνα? Κοιτάξτε, η πρώτη εικόνα δεν διαφέρει από την εκτίμηση που είχαμε πριν ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή? Και το λέμε με την έννοια ότι όλη η συζήτηση και αντικειμενικά περιστρέφεται αρκετές φορές γύρω από το self-test. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κρύψει τα συνολικότερα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα μέτρα που δεν πάρθηκαν. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Πέντε μήνες που ήταν κλειστά τα σχολεία. Όπως για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις τα σχολεία άνοιξαν με κυριότερους όρους από ό,τι έκλεισαν τον Νοέμβρη. Με λιγότερες καθαρίστριες από ό,τι είχαν. Έχουμε δηλαδή και τέτοια φαινόμενα. Είναι ένα ζήτημα, αν το θέλετε, το γεγονός το ότι και εμείς οι γονείς, αρκετοί γονείς δηλαδή, και έχουμε καταγγελίες από αρκετούς γονείς, υπήρχαν τεράστια προβλήματα και με την προμήθεια των self-test και με την πλατφόρμα που δηλώνεται το αποτέλεσμα. Υπήρχαν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στα Ιωάννινα, σε επαφή που έχουμε και με την Ένωση Γονέων Ιωαννίνων, όπου μαζικά τα τεστ έβγαιναν θετικά για τα παιδιά και όταν γινόταν το επαναληπτικό μοριακό τεστ ήταν όλα αρνητικά. Δηλαδή είχαμε και τέτοια ζητήματα. Στα Ιωάννινα είπατε έγινε αυτό? Ναι, ναι, στα Ιωάννινα. Αλλά το βασικό ξέρετε ποιο είναι, ότι τελικά όλους αυτούς τους μήνες που πραγματικά τα παιδιά ήταν έξω από το φυσικό τους χώρο, που είναι το σχολείο, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο η μόρφωση, είναι και η κοινωνικοποίηση, είναι και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, με τα τεράστια προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί για τους μαθητές και σε μορφωτικά κενά και σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί, με το καλημέρα, με το άνοιγμα των σχολείων, δυστυχώς δεν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα που θα έπρεπε, αυτά που φωνάζουμε, που διεκδικούμε εδώ και δύο σχολικές χρονιές. Γιατί είμαστε, να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη σχολική χρονιά που ουσιαστικά τελειώνει λήψη λόγω της πανδημίας. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, το ζήτημα της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών. Διεκδικούσαμε να μην δοθούν οι προαγωγικές εξετάσεις, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και σωστά, αν το θέλετε, κάτω και από την πίεση και των γονιών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, το αποδέχτηκε η κυβέρνηση. Το θέμα όμως δεν είναι να μην δοθούν οι εξετάσεις για να μην δοθούν, αλλά να αξιοποιηθεί ο χρόνος για να καλυφθούν τα μορφωτικά κενά. Άρα χρειάζεται, με ευθύνη του κάθε σχολείου, του κάθε συλλόγου διδασκόντων, να δουν το ζήτημα της ύλη, το πώς θα καλυφθεί η ύλη. Γιατί ξέρετε, και σε όλους αυτούς τους μήνες που ήταν κλειστά τα σχολεία, υπήρχε και μια ανομοιογένεια από περιοχή σε περιοχή. Σε άλλες περιοχές άνοιγαν, σε άλλες περιοχές ήταν περισσότερο τα σχολεία κλειστά, έχοντας διαμορφώσει αυτό που λέμε και μια ανισοτιμία ανάμεσα στους μαθητές, στη μορφωτική διαδικασία, πέρα από τα κλειστά. Ας πούμε, ήδη στο Μεσολόγιο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι κλειστά, γιατί είναι στο κόκκινο. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και ξέρετε, έχει και μια σημασία το πώς σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες επιβαρύνονται συνολικότερα οι μαθητές, αλλά και το μάτι πρέπει να είναι λίγο στραμμένο περισσότερο και στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Έτσι, που θα ετοιμαστούν, που είναι μπροστά, να το πω έτσι, στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και με ένα νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου κύριε Κατηφέ, και με ένα νομοσχέδιο καινούριο, που αυτά τα παιδιά θα πρέπει να πάνε πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση σε κάποια σχολή. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε και με ποια έννοια το λέμε. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όχι μόνο φέτος λόγω της πανδημίας, συνολικότερα. Και είναι η συνολικότερη αντίθεση που έχουμε με το νομοσχέδιο λειτουργίας του σχολείου, γιατί και πανδημία να μην είχαμε, στα σχολεία θα ήταν μια χειρότερη σχολική χρονιά από την προηγούμενη, λόγω των αλλαγών που φέρνει στη σχολική ζωή το ίδιο το νομοσχέδιο. Να σας θυμίσω έτσι απλά ότι με το υπάρχον νομοσχέδιο αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Εμείς διεκδικούμε αραίωση των μαθητών και λόγω της πανδημίας και για παιδαγωγικούς λόγους και το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των μαθητών. Έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα των ζητημάτων. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, σε πολύ σημαντικό κομμάτι των γονιών αυτό που έχει παγιωθεί είναι ότι είχαμε άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά. Το σχολείο τελειώνει, είμαστε 1-1,5 μήνα πριν τη λήξη του σχολείου. Ό,τι μπορέσει να μαζέψει ο κάθε μαθητής από τα κενά που έχει διαμορφώσει, το μάτι μας πρέπει να είναι στραμμένο στο Σεπτέμβρη, στην επόμενη σχολική χρονιά. Τώρα δηλαδή, τι μέτρα θα πάρθουν, ώστε με το άνοιγμα των σχολείων να μην υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό κενό. Έτσι θα καλυφθεί η ύλη. Τώρα τι μέτρα θα πάρθουν, ώστε με το άνοιγμα των σχολείων να μην λείπει ούτε μια σχολική καθαρίστρια. Έχετε κάνει. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Να σας πω χαρακτηριστικά, για 13.500 σχολικές μονάδες όλη τη χώρα, φέτος προσλήφθηκαν 9.500 καθαρίστριοι. Αυτό και μόνο λέει πολλά σε συνθήκες πανδημίας. Δηλαδή του χρόνου τι. Άρα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει από τώρα να, αν το θέλετε, να καλυφθούν. Είναι αιτήματα που έχουμε θέσει και θέτουμε επανελειμμένο στο Υπουργείο. 4 φορές έχουμε ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, δεν μας έχουν δεχτεί ποτέ. Έτσι. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι οι σύλλογοι γονέων είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να έχουν προμετωπίδα τους και να διεκδικήσουν και από το Υπουργείο και από τις περιφέρειες και από τους Δήμους. Υπάρχει το πρόβλημα με τις σχολικές μεταφορές. Έτσι, τα σχολεία άνοιξαν και αυτή τη στιγμή στα διαδημοτικά σχολεία τα παιδιά που μεταφέρονται με πούλμαν είναι 50-50 μέσα στα πούλμαν. Γιατί μέτρα προστασίας μιλάμε. Δηλαδή είναι όλο αυτό το πλέγμα. Να είδατε, βάζετε ένα στοιχείο τώρα το οποίο πραγματικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτό, έτσι. Στις μεταφορές των μαθητών που πάνε 50-50 τα παιδιά με τα πούλμαν. Ναι, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ας πούμε, αυτό το θέμα. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και τον διεκδικούμε από πέρσι. Και το τονίζουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Θα σε φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι αρκετά, ας πούμε, αυτά τα ζητήματα, τα οποία πραγματικά διαμορφώνουν ένα υπέδαφος αγωνίας στους γονείς, ένα υπέδαφος αγωνίας σε ό,τι έχει να κάνει, ξέρετε, γιατί όλοι επικαλούνται την ατομική ευθύνη, αλλά νομίζουμε ότι τελικά πίσω από την ατομική ευθύνη αρνείται και κρύβεται η ευθύνη της κυβέρνησης για γενναία χρηματοδότηση στα σχολεία, ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά προβλήματα. Και τι σας λένε στο Υπουργείο, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να γίνει μια συνάντηση με εκπροσώπους των γονέων, δηλαδή δεν μπορεί να βάλει ο γονιός ένα θέμα που αφορά το παιδί του και τελικά τα παιδιά όλων των γονιών? Κοιτάτε, δεν είναι θέμα αν μπορεί ή αν δεν μπορεί ένας γονιός να βάλει, και το λέμε με την έννοια ότι εκπροσωπώντας την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, δηλαδή το ανώτερο θεσμικό όργανο όλων των συλλόγων γονέων στη χώρα με βάση τον νόμο που διέπει τη λειτουργία των οργανώσεων γονέων, εμείς θεωρούμε απαράδεκτο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ συναντιέται με τη ΔΟΕ, ενώ συναντιέται με την ΟΛΜΕ και σωστά, δεν έχει συναντηθεί ποτέ με την ανώτατη συνομοσπονδία γονέων. Και ξέρετε, τα αιτήματα που έχουμε εμείς δεν διαφέρουν και ιδιαίτερα από αυτά των εκπαιδευτικών. Και ένα σημαντικό ζήτημα που, αν το θέλετε, μας αφήνει μια σοβαρή παρακαταθήκη η πανδημία, είναι ότι με πολύ καλύτερο βηματισμό διεκδίκησαν ένα καλύτερο σχολείο γονείς και εκπαιδευτικοί και μαθητές αυτά τα 2 χρόνια. Γιατί αναδείχθηκαν με αφορμή την πανδημία τα χρόνια προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης λόγω της διαχρονικής υποχρηματοδότησής της. Πραγματικά δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα με τα Υπουργεία, δηλαδή το να μην βλέπεις τους αρμόδιους ή το ανώτατο θεσμικό όργανο των μαθητών, λες και κάτι θα γίνει, ας πούμε, και δεν μπορείτε να συναντηθείτε, ή ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους αρμόδιους, τους άμεσα ενδιαφερόμενους, και όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία. Κύριε Κατηφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.